Πέντε ημέρε μετά την εισαγωγή του ΤΕΟΣ πρόεδρου τη Δημοκρατία Δημήτρη Χριστόφια στην μονάδα εντατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία λόγω σοβαρή αναπνευστική επιβάρυνση και η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί την κατάσταση τη υγεία του διαπιστώνει σημάδια βελτίωση. Σύμφωνα με τη σημερινή πρωινή αξιολόγηση από την ομάδα των θεράπων των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία, προκύπτει ότι η κατάσταση τη υγεία του παρουσιάζει ελαφρά σημάδια βελτίωση, ωστόσο παραμένει κρίσιμη. Σημειώνεται επίση ότι ο τέο πρόεδρο τη Δημοκρατία εξακολουθεί να υποστηρίζεται μηχανικά από αναπνευστήρα. Οι εξετάσει, τι οποίε υποβάλλεται ότι ω πρόεδρο τη Δημοκρατία αποστέλλονται εξάλλου και στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στον λιμοξιολόγο Ναθαν Κέλλερ, ο οποίο είχε βρεθεί στην Κύπρο τι προηγούμενε ημέρε μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Υγεία, καθώ και στην ιατρική ομάδα τη Πανεπιστημιακή Κλινική ΣΥΠΑ του Ισραήλ. Με βάση τα μέχρι στιγμή δεδομένα που έχουν ενώπιον του οι ιατροί, όπω πληροφορείται ο Αντένα, θα συνεχιστεί η ίδια θεραπευτική αγωγή που του παρέχεται και τι επόμενε ώρε και αναλόγω τη αντίδραση του οργανισμού του ασθενού θα επιχειρηθεί η σταδιακή αποσύνδεσή του από την μηχανική. Συνεχώ ενήμερο για την κατάσταση τη υγεία του τέο Προέδρου τηρείται ο Υπουργό Υγεία Κωνσταντίνο Ιωάννου αλλά και ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Στι δύσκολε στιγμέ που περνά ο Δημήτρη Χριστόφια έχει συμπαραστάτε πέραν τη οικογένειά του και φίλου και παλιού του συνεργάτε. Δέκτε εκατοντάδων μηνυμάτων συμπαράσταση γίνονται καθημερινά τα μέλη τη οικογένειά του με τον γιο του Χρήστο να δημοσιεύει σε μέσο κοινωνική δικτύωση το μήνυμα που έλαβε από την κόρη του Τσεκεβάρα Αλίδα. Πε του Δημήτρη ότι τον αγαπώ πολύ και ελπίζω να βελτιωθεί σύντομα και παρακαλώ να βρει ξανά τη δύναμη εκείνη που είχε πάντα και να συνεχίζει να βαδίζει μπροστά, γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπου όπω αυτόν σε τούτον τον κόσμο. Στέλνω μια αδελφική αγκαλιά.